Κύριε Στζόπουλε, που αντιλαμβάνομαι ότι και για το ΓΕΣΥ φαντάζομαι ο υποψήφιο που θα επιλέξετε για τις προηγούμενες εκλογές θα πρέπει να έχει όμοιες μαζί σας απόψεις ως ΕΔΕΚ, δεν είναι? Λέω τώρα ένα Αυτή από τα θέματα... Ένα. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε όταν θα καταλήξουμε στι τελικέ ναι. μας μα αποφάσει και στην τελική μα επιλογή. Και αυτό μα φέρνει ακριβώ το που είναι σήμερα η ΕΔΕΚ, κ. Σιζόπουλε. Το νέο δεδομένο που έχουμε με την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε είναι η εξαγγελία πλέον επίσημα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Εσεί τώρα που, που σκοπείτε, αν θέλετε, σε συνεργασία με άλλο κόμμα πρώτα ή να δείτε ποιο υποψήφιο σα ταιριάζει από αυτού που ήδη γνωρίζουμε. Αυτό που ήδη έχουμε ανακοινώσει είναι ότι για μα προτεραιότητα σήμερα διερευνήσουμε τη δυνατότητα συνεργασία και συμπόρευση στι επόμενε προεδρικέ εκλογέ με το Δημοκρατικό Κόμμα. Μένα Με ένα κόμμα που έχουμε τι περισσότερε συγκλήσει και τι λιγότερε αποκλήσει σε θέματα κυβερνητική πολιτική. Ωραία. Και πού είστε σε αυτό το στάδιο, κύριε Σιζόπουλε, Διότι το δίκο έχει διάφορα ενδεχόμενα ενώπιον του. Ένα είναι και η αυτονομική κάθοδο. Η άλλη είναι οι συνεργασίε με άλλα κόμματα, προφανώ την ΕΔΕΚ. Σε μια τέτοια περίπτωση, το βλέπετε να είναι με έναν εκ των δύο σα, δηλαδή τον κύριο Παπαδόπουλο ή εσά, ο υποψήφιο για τον πρώτο ε, γύρο. Αυτά κάτι είναι θέματα τα οποία συζητούμε τα δύο κόμματα μεταξύ μα και αντιλαμβάνεστε ότι θα τα ανακοινώσουμε την ώρα που θα καταλήξουμε, είτε θετικά είτε αρνητικά. Ναι. Ωραία και εσεί, Όπουλε. Και κάτι τελευταίο επί τούτου, επειδή είδαμε και την εξαγγελία του κ. Στοδουλίδη... πληροφορούμε κιόλα ότι είναι και μια ισοκομματική συζήτηση στο δίκο, ε, για όσα είπε ο Κρυστοδουλίδη ε, και για πού τοποθετείται ένα κόμμα που τοποθετειται ενα κομμα που δυνατε να τον στηρίξει, που θα είναι ε, τα, τα δικά του στελέχη σε αυτή την προεκλογική και τι συνεπάγεται αυτό μετά την εκλογή του ω ανεξάρτητο υποψήφιο. Σας έχει απασχολήσει η υποψηφιότητα, κ. Συντοδουλίδη, με τα νέα δεδομένα και όπως ο ίδιος θέλει να προτείνετε ως επιλογή στον κόσμο. Για Θα δηλαδή Ισά... την ΕΔΕΚ ή όχι. Εμεί, όπω τόνισα, επικεντρωνόμαστε στο να ξεκαθαρίσει το θέμα τη εργασία με το Δημοκρατικό Κόμμα. Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Μάλιστα. Με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, με το ΑΚΕΛ, για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να, να ξανασυζητήσετε με την επιλογή του κ. Μαυρογιάννη στο τραπέζι. Εάν και εφόσον θα μα ζητηθεί οποιαδήποτε συνάντηση, εμεί δεν θα αρνηθούμε να συναντήσουμε είτε το κόμμα είτε υποψήφιο, όπω χάρασα μέχρι σήμερα. Όμω το τι θα επακολουθήσει θα εξαρτηθεί και από τι συζητήσει που θα γίνουν. Χρονικά, κύριε Σιζόπουλε, έχετε έτσι ένα, ένα πλάνο. Α, θυμάμαι όταν συζητούσαν Δίκο και Ακέλ ε, και είχατε τοποθετηθεί για πρώτη φορά για τι προεδρικέ. Λέτε ότι η ΕΔΕΚ θα είναι εκεί από την αρχή στην επιλογή. Έχει κόκκινε γραμμέ, έχει κριτήρια. Άρα, σήμερα πού είναι. Θα υποστηρίξει μια συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων ή και άλλων ε, του, 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 του κεντρώου χώρου ε, μαζί για υποψήφιο νέο, δηλαδή έναν εκ των δύο σα, όπω είπα πριν. Διότι αν είναι για κάποιον άλλον που τρέχει ήδη, ε, θα έρθετε εκ των υστέρων, κύριε Σιζόπουλε. Παραμένουμε, παραμένουμε κάτι ασταθερή στην άποψή μα. Δεν θα ήθελα αλλάξω. Κατά να δει Άρα, ο σκοπό τη ΕΔΕΚ είναι πρώτα απ' όλα να, να τα βρείτε με το δίκο Λίγο. για κοινό υποψήφιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ευχαριστώ. συνέχεια, Καλή...